συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, αυτό το μήνυμα το δίνω για τους αδερφούς μου Έλληνες στην Κύπρο. Έλληνες, αδέρφια μου Κύπριοι. Να ξεκαθαριστεί κάτι πολύ σημαντικό για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Σίγουρα θα έχετε δει την προδοσία στην Ελλάδα της Βίκης Χαραλάμπους, του Θοδωρόπουλου Καλαγερόπουλου και άλλων συναφών. Υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών της Χαραλάμπους, οι οποίοι πρέπει να προσέξουν πολύ. Το μήνυμα αφορά και την Αναστασία της Όζου. Αναστασία Όζου, παιδί μου, σε εκτιμώ, σε σέβομαι και σε έχω τιμήσει και πρέπει να με τιμήσεις και να σεβαστείς όσο σε έχω τιμήσει και έχω σεβαστεί κι εγώ. Και ενδεχομένως κι άλλοι συνέλληνες που είναι στο γραφείο της Λεμεσού, αλλά και όπου αλλού γίνουν. Ξεχνάς τον προδότη, την προδότρα, Βίκη Χαραλάμπους. Η Βίκη Χαραλάμπους πρόδωσε τη γέννα της, την πατρώα ουσία της, την Κύπρο, την Ελλάδα, εμένα. Είναι ξεκάθαρο και όλες τις συγκινήσεις δείχνουν αυτό. Στοιχεία και αποδείξεις, όλα αυτά που έχει κάνει. Και όλα αυτά που κάνει και συνεχίζει και κάνει υπόγεια. Το ζήτημα είναι ότι στην Κύπρο η Βίκη δεν σας έχει βάλει ούτε 50 δις ούτε τίποτα. Η Βίκη ήταν κοντά μου σε γραμματιακή υποστήριξη και βοήθεια ακολουθώντας τη γραμμή και τη στρατηγική. Από την προδοσία της και μετά, με τα άλλα προδοτικά σκυλιά, έχει κάνει άσχημα πράγματα, συνεχίζει και κάνει. Αυτό όμως το χειρότερο που μπορεί και κάνει είναι μέσα από τους συνέλληνες σε πραγματικούς πολεμιστές, όπου βεβαίως τους παίρνει μαζί της στην άπειρη μοναξιά της, στην αθλειότητα, στη δογιότητα και στη μεγάλη της προδοσία. Αναστασία Σόζου, ξεχνά τη Βίκη Χαραλάμπους, δεν ξαναμιλάς μαζί της, δεν ξανακάνεις like στη Βίκη της Σόζου και ενδεχομένως σε πολλά στελέχη τα οποία είναι με τη Χαραλάμπους σε μια υπόγεια διάβαση μια σκοτεινού δόλιου σχεδίου. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να μην ξανακατευθείς με κανένα γραφείο στην Ελλάδα. Η σύνδεσή σου με την Ελλάδα, ιδιαίτερα με τα γραφεία που σε σύνδεαν παλιά και που υπήρχε ένα φεγγικό περιβάλλον, το οποίο θα σε επηρεάσει και ίσως επηρεάσει και τη γνώμη μας για το πώς κινείσαι στη στρατηγική του φορέα και της Ελλήνων Συνέλευσης. Η Βίκη Σόζου, ο Πάνος Σόζος και άλλα στελέχη θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζεσαι. Είναι όλα ξεκάθαρα, τα οποία θα γίνουν συγκεκριμένα και με στρατηγική που πρέπει για να ξεκαθαρίσει η Ελλήνων Συνέλευση από τα καρκινώματά της, από τα αντίβαρά της και ενδεχομένως από προδότες ή συνεργάτες προδοτών. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να έρθω σε μια διαδικασία ώστε να πάρω κάποια απόφαση για σένα. Θέλω να γίνεις πολύ πιο σοβαρή, έχεις πολύ μεγάλο έργο στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει ένα πολύ μεγάλο ποσό και ίσως είναι και το πρώτο που βάλαμε, που έβαλα δηλαδή, βάζω πάντα το πληθυντικό και που πολέμησα μαζί και με άλλους, που τώρα είναι προδότες στην Κύπρο. Θέλω να το θυμάστε, εσείς είσαστε οι Κύπροι αδερφοί μου, έχουν ζήσει και την πρώτη προδοσία, ζουν και τη δεύτερη προδοσία, θα ζήσω και άλλες προδοσίες. Έχω πει ότι δεν θα τελειώσουμε. Αυτός ο αγώνας δεν θα τελειώσει με αυτούς που ξεκίνησα ή στην πορεία κάποιοι θα μείνουν πίσω. Θέλω λοιπόν να αναπτύξετε την Κύπρο. Υπάρχουν πολλά γραφεία. Να ανοίξετε χώρο να έρθουν συνέλληνες. Είστε πολύ καιρό παγωμένοι οι ίδιοι. Η Χαραλάμπους έχει κολώσει πολλές διαδικασίες στην Κύπρο. Αφήστε τα, θα τα κάνω εγώ. Η Χαραλάμπους δεν θέλουμε να ξακάνει τίποτα. Εγώ προσωπικά, αν μάθω ότι η Χαραλάμπους ανακατεύεται στην Κύπρο σε οτιδήποτε θέμα, τα άτομα αυτά θα διαγραφούν για μένα. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Η Χαραλάμπους δεν ακουμπάει στην Κύπρο σου. Δεν υπάρχει στο κομμάτι το δικό μας Χαραλάμπους. Ξεχνάτε ότι υπάρχει. Έχετε ένα έργο, έρχεται μια αποστολή, έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο πλούτο, έρχονται πράγματα τα οποία πρέπει να συστρατεύσετε και να ανοίξετε γραφεία. Έχετε ένα πολιτικό φορέα εδώ και τόσο καιρό και κάθεστε και τον κοιτάτε. Και δεν μπορείτε να συστρατευτείτε. Γιατί περιμένετε να τα κάνει αυτή. Αυτή δεν κάνει τίποτα και δεν πρόκειται να κάνει. Και γιατί δεν μπορεί, αλλά έχει και αγγελώματα τα οποία ενδεχομένως να μην τις επιτρέπουν. Αλλά και να τις επέτρεπαν, δεν έχει το μυαλό, δεν έχει τη στρατηγική και την πολιτική να ακολουθήσει. Ούτε να βγάλει λόγο. Εσείς νομίζετε. Από εδώ και πέρα που θα είναι μόνη της, θα δούμε τι θα πει και τι θα λέει. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι είμαι ξεκάθαρο στη θέση μου, Αναστασία, και κάθε συνέλληνας. Ξεχνάμε ότι υπάρχει όσον αφορά στην Ελλήνων Συνέλευση. Είναι ανύπαρτη.
τελείωσε για την Ελληνοσυνέλευση. Έχετε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Συστρατευτείτε με την περιφερειακή, με την κεντρική διοίκηση. Υπάρχουν τόσα καταστήματα να ανοίξουν εκεί, τόσα γραφεία. Να ανοίξετε χώρο να μπουν και άλλοι. Έχετε μείνει πολύ καιρό σταθεροί. Με πολύ βρώμικο στόμα, ώστε να μεταξύ σας σφάζεστε και σκοτώνεστε. Αυτό, ένα κομμάτι μεγάλο, ήταν και η Χαραλάμπους. Και ενδεχομένως ο τρόπος που διαχειριζόταν κάποιους ανθρώπους η Χαραλάμπους. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Ανοίγετε τηλεφόρο, ανοίγετε την αγκαλιά σας, αγκαλιάζετε τον κόσμο και βάζετε τον κόσμο για να επιλέξετε. Αλλά και να επιλεγούν, αλλά και να εκλεγούν, αλλά και να τους εκλέξετε, αλλά και να ψηφιστούν. Αυτή είναι η διαδικασία. Έχετε μείνει πίσω. Το πολιτικό παιχνίδι στην Κύπρο πρέπει να ανέβει και πρέπει να ανέβει με ρυθμούς έντονους. Ανοίγετε καταστήματα. Αν δεν μπορείς, Αναστασία, κάνε λίγο στην άκρη. Μην ξανακουμπήσεις Σούζου, Βίκη, Βίκη Χαραλάμπους και κάποια άλλα στελέχη. Ούτε Γιώργο Σοπούλου, ούτε Νάνση, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Οι καταλήξεις θα είναι άλλες και δεν θέλω να στιγματιστείς. Κράτα, αν θες, το ήθος σου. Κράτα την αγωνιστικότητά σου για την ίδια την Κύπρο. Ακόμα, μην έρχεσαι συχνά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγος. Έχεις τόσο μεγάλο αγώνα εκεί κάτω, τον οποίο δεν τον κάνεις. Άνοιξε τηλεφόρο, βάλε κόσμο μέσα. Αν δεν μπορείς, κάνε και χώρο λίγο σε άλλους. Γι' αυτό είπα να ανοίξουν αρκετά γραφεία και να υπάρχουν διαφορετικά μετερίζια. Συναγωνισμός, ανταγωνισμός, ώστε να εξελιχθεί μια κατάσταση πολιτική, ώστε να οριμάσει η Κύπρος. Έχει μείνει πίσω η Κύπρος και δεν έχει οριμάσει. Ενώ είναι πολύ καιρό έτοιμη. Με φορέα, με τα πάντα. Δεν μπορείτε να τα βρείτε. Ωραία. Από την κεντρική θα έχει οδηγίες να μπορείτε να τρέξετε μια διαδικασία. Ίσως χρειάζεστε 2-3 πιο καλαγκανιά, άμα το θέλετε στην Κύπρο. Βρέστε τα και προχωράτε. Να είστε ανοιχτοί, να μαζεύσετε μυαλά, στόματα. Αυτά είχα να πω. Μαζευτείτε. Τώρα είναι προειδοποίηση. Χρόνο δεν έχω για πολλές προειδοποίησεις. Μιλάμε και εκτελούμε. Πράττουμε, ξέρουμε. Ο όρκος πάνω απ' όλα, ο στόχος και ο σκοπός. Η απελευθέρωσή μας. Η Κύπρος είναι εκεί, τα χρήματα είναι εκεί, η στρατηγική είναι όριμη, η λεωφόρος είναι μεγάλη και περιμένει όλους εσάς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.